Και ο κύριος Πίπης είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Γεια σας κύριε Πίπη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, και από εσάς θέλουμε την εξής διευκρινιστική απάντηση, αν μπορείτε να μας τη δώσετε, σας παρακαλώ. Η ερώτηση Λέβαια. Είναι, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δίνουν το OK για να θανατωθούν, για να ταφούν κάποια ζώα, για να, ποιος είναι ο τρόπος ουσιαστικά και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας? Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αδειοδοτούν τις διάφορες εγκαταστάσεις για να λειτουργήσουν τηρωμένες των προνοιών της κτηνιατρικής νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα, ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης είναι απολύτως υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τη κτηνιατρική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων είναι και η διάθεση των νεκρών ζώων στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Οπότε η υπηρεσία δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και κακώς το κόμμα για τα ζώα επιχείρησε να επιρρύψει ευθύνη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τη στιγμή πολύ καλά γνωρίζει ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες επιτηρούν ακριβώς την τήρηση αυτού όλου του συστήματος και δεν μπορούν να είναι σε θέση να ελέγχουν τον κάθε υπεύθυνο επιχείρησης εάν αυτός εφαρμόζει ή όχι ορθά τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Στην προηγουμένη περίπτωση, ο ζωολογικός κήπος της Λεμεσού είναι αδειοδοτημένος. Ναι. Και εκεί εργοδοτείται ένας ζωολόγος, ένας ιδιώτης κτηνίατρος για θέματα παρακολούθησης της υγείας και ευημερίας των ζώων και αρκετοί φροντιστές. Σύμφωνα με την πρακτική που τηρείται, οπότε κρισεί αναγκαίο να υπάρξει οποιαδήποτε νεκροτομική διερεύνηση των ζώων που έχουν καταλήξει στο ζωολογικό κήπο. Αυτά προωθούνται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες στη Λευκοσία. Άρα δεν κρίθηκε αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση? Δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε αν κρίθηκε αναγκαίο. Εντάξει, κύριε Πίπη μου, να ρωτήσω κάτι άλλο πιο ουσιαστικό τότε, γιατί αντιλαμβάνομαι. Εσείς μετά από αυτό το θέαμα και από αυτή την είδηση που βγήκε προς τα έξω, έχετε κάτι να κάνετε με αυτή την υπόθεση? Δηλαδή, χρειάζεται η εμπλοκή σας και ποια θα είναι αυτή η εμπλοκή μετά τα όσα βλέπουμε? Βεβαίως. Καταρχήν, έχει κινηθεί η διαδικασία από μέρους της αστυνομίας, μέσω της αστυνομίας των ζώων, για διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ίδιος ο Δήμος Λεμεσού, μέσω του Δημάρχου, έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και εμείς ως υπηρεσία ακριβώς θα βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία για επιβολή των σχετικών ποινών στους παράβατες οι οποίοι έχουν προβεί σε αυτή την... Άρα υπάρχει παράβαση. Άρα υπάρχει παράβαση. Μα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει παράβαση. Απλώς προσπαθώ να δω αν όντως μπορεί να στοιχειοθετηθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί ότι υπάρχει παράβαση το βλέπουμε ξεκάθαρα. Επειδή ακούστηκε ότι τα έβαλαν πρόχειρα εκεί και περίμεναν μέχρι να βρέξει και μετά να πάνε να θαυτούν τα νεκρά τα ζώα. Είπαν πολλά πράγματα. Μέσα στην ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού γίνεται αναφορά σε εναπόθεση και όχι απόρριψη. Κατερίνα μου, οι πρόνοιες του κανονισμού είναι ξεκάθαρες. Μάλιστα. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων. Μάλιστα. Πέραν της διαδικασίας η οποία ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται για τη διαχείριση. Δεν μπορείς ούτε να τα θάψεις, ούτε να τα πετάξεις σε σακούλες. Οπουδήποτε θέλεις. Μάλιστα. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η οποία εφαρμόζεται. Υπάρχει ανάδοχος ο οποίος εφαρμόζει τη συγκεκριμένη σύμβαση που έχει υπογράψει με το δημόσιο για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Και όπως σας είπα, οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων υπέχουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Εμείς, όπου εγερθεί θέμα παράβασης της νομοθεσίας, ερχόμαστε με τη σειρά μας, επιβεβαιώνουμε το γεγονός και επιβάλλουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Άρα εσείς έρχεστε εδώ τώρα βασικά ουσιαστικά είναι ο ρόλος σας, κύριε Πίπη. Προβαίνουμε σε καταγγελία και αγωγή, καταχώρηση αγωγής για δικαστήριο. Μάλιστα, αντιληπτό. Αντιλαμβάνεστε
ότι αυτά που υπόθηκαν από το κόμμα του ΖΟΟ ότι φταίουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι ανυπόστατα. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα ο ρόλος σας ξεκινάει τώρα που όντως υπάρχει παράβαση όλων των κανονισμών και των νομοθεσιών και θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Πίπη μου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε και να μας πείτε ότι προχώρησε η υπόθεση και έγινε αυτό και αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να, καλή συνέχεια. Καλά, καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, πού πάμε, παιδιά? Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε να δούμε τι έγινε, κυρίες και κύριοι, χθες.